Λοιπόν, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που έγινε στο Μεξικό, που διεξάγεται στο Μεξικό, ξεκίνησε χθες. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Ναι, 500 άστεγοι από όλο τον κόσμο έχουν συγκεντρωθεί. Ακριβώς, αστέγων. 500 άστεγοι από όλο τον κόσμο. Έχουμε εικόνα. Έχουμε εικόνα, βεβαίως. Εδώ είναι λοιπόν η έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Μεξικό, στην πόλη Ζοκάλο. Ξεκίνησε χθες. Είναι το 10ο παγκόσμιο τέτοιο πρωτάθλημα που διοργανώνεται. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν 500 άστεγοι από όλο τον κόσμο. Η διοργάνωση αυτή πρέπει να πούμε ότι γίνεται για να μπορέσει για να αφυπνίσει όλη τη διεθνή κοινότητα για τους νέους οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους χωρίς στέγη και χωρίς τροφή πολλές φορές. Και βέβαια θέλει, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, θέλουν κιόλας να δείξουν στον κόσμο αλλά και στις εταιρείες ότι υπάρχουν πολλοί νέοι που έχουν πολλά ταλέντα και ίσως μέσω αυτού του πρωταθλήματος να βρουν και κάποια εργασία, να βρουν κάποιον να τους βοηθήσει. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο, το 10ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αστέγων, έχουμε 62 ομάδες συνολικά από 48 έθνη. Είναι και για άνδρες και για γυναίκες, πρέπει να πούμε. 14 είναι οι ομάδες από τις γυναίκες, 62 στους άντρες, εντάξει είναι σαφώς περισσότεροι οι άντρες. Και να πούμε ότι ο πρώτος αγώνας που ήταν ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική είχε ως νικητή το Μεξικό με 7-4. Βέβαια εντάξει είναι πολύ μικρότερες διάρκειες οι αγώνες, είδαμε και μικρότερο γήπεδο, 5x5. Τόση ώρα σε ακούω και προσπαθώ να σκεφτώ αν η είδηση είναι καλή, είναι κακή. Είναι λίγο, ίσως θλιβερή, έχει και μια θλίψη. Δηλαδή δεν θα ήθελα να συμμετέχει η Ελλάδα. Ναι, σαφώς. Δεν θα ήθελα να έχει αστέγους. Απ' την άλλη μεριά βλέπεις και το κίνητρο και όλα αυτά τα οποία. Όμως και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Αυτό ακριβώς. Να προσπαθούν να καταλάβουν. Τέτοια, ακριβώς. Και οι ίδιοι προφανώς θα νιώθουν πολύ καλύτερα, φαντάζομαι, από το να βρίσκονται στους δρόμους. Ναι, αυτό δεν λύνει βεβαίως το πρόβλημα, διότι ο άστεγος είναι άστεγος. Είναι κοινωνικό θέμα, κοινωνικό πρόβλημα. Αγγίζει όλους μας, αγγίζει την κοινωνία μας. Θα έπρεπε η κοινωνία μας να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και πολιτική πάνω σε αυτά τα θέματα. Θα προτιμούσα να είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα πρώην αστέγων στο Μεξικό. Βέβαια. Ναι, αυτό θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον. Πραγματικά.